Φίλες και φίλοι του κινηματογράφου, πρωταρχικά, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε σε αυτή την εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον παγκόσμιο Έλληνα, Θόδωρο Αγγελόπουλο, και το ίδιο το έργο του μου δίνει το δικαίωμα να τον αποκαλέσω έτσι. Άλλωστε, τα όσα θα λεχθούν και με δεδομένη τη συγκινησιακή φόρτιση, θα μου επιτρέψει να κάνω ένα μικρό flashback. Ήταν μια Δευτέρα του Νοέμβρη του Σωτηρίου έτους 1992, όταν αυτή η αίθουσα πλημμύρισε από κόσμο που ήρθε να δει σε προβολή της τότε ατμάζουσας κινηματογραφικής λέσης Ισλαμίας, τις ταινίες του Αγγελόπουλου, του Θόδωρου, το μετέωρο βήμα του Πελαργού. Αυτή εδώ η αυλαία άνοιξε και οι μουσικές εξαίσεις από τα δεξιοτεχνικά δάχτυλα της Ελένης Καραίνδρου που ήταν εδώ πλημμύρισαν την αίθουσα. Και μετά βέβαια η προβολή της ταινίας και μια συζήτηση με το κοινό η οποία κράτησε μέχρι τις 2 σχεδόν τα μεσάνυχτα και ο τότε υπεύθυνος του θεάτρου δικαιολογημένα μας είπε να συντομεύσουμε γιατί πλέον είχε παρατραβήξει όλη αυτή η μαγεία του λόγου του Θόδωρου Αγγελόπουλου με το κοινό που αντίλασε τις απόψεις του, τα ερωτήματά του. Το να γυρίσω λίγο στο παρελθόν πιστεύω ότι είναι φόρος τιμής για έναν άνθρωπο που πέρασε από εδώ και που ένα από τα συνηθισμένα τυχαία, τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα, αν θέλετε, του στέρισε τη ζωή. Άφησε όμως ένα πλούσιο έργο, μια παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, αλλά και δεν είναι τυχαίο το ότι τα αφιερώματα που γίνονται από τη Νέα Υόρκη ως το Τόκιο, από τη Στοκχόλμη ως το Buenos Aires, και δεν παραλείπω βέβαια τη Γαλλία, όπου τον λάτρευαν, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι τυχαίο ότι το έργο του είναι αντικείμενο έρευνας, πανεπιστημιακής μελέτης, ανάλυσης, κριτικής και δημιούργησε μια σχολή, τη σχολή του Θόδωρου Αγγελόπουλου βέβαια, και είναι τιμητικό το ότι αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να μείνουμε στους τίτλους και στα βραβεία, έφερε το Χρυσό Φοίνικα στην Ελλάδα, που είναι βέβαια μια αναγνώριση της τέχνης του. Και ας μην με θεωρήσετε υπερβολικό και ίσως απελπισμένα αγγελοπουλικό, αλλά πιστεύω ότι ό,τι έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης με το χέρι του, με την πένα, ό,τι έγραψε ο Οδυσσέας Ηλίτης, ό,τι έγραψε ο Καζαντζάκης, εισάξιο ποιητικό είναι το βλέμμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου με την κάμερα. Ζωγράφισε την Ελλάδα, κατέγραψε την ιστορία της από τη δικιά του διεισδυτική, προοδευτική ματιά και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι μας έμαθε ιστορία. Η ταινία που θα προβάλλουμε σήμερα, σαν αρχή αυτού του αφιερώματος, είναι το βλέμμα του Οδυσσέα, μια ταινία που μόνοι σας θα ανακαλύψετε πόσο τραγικά προφητική είναι για την τραγωδία που περνάει μια χώρα ρημαγμένη. Ας μην το κρύψουμε. Η σημερινή Ελλάδα. Και ιδιαίτερα, χωρίς να θέλω να σας υποβάλλω, η σκηνή του αξέχαστου Θανάση Βέγκου μέσα στο χιονισμένο φλωρινιώτικο τοπίο είναι μια σκηνή, θα τη δείτε βέβαια, που μας παραπέμπει κατευθείαν στην αρχαία ελληνική τραγωδία που είναι τόσο σύγχρονη με την τραγωδία της Ελλάδας. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είχε βέβαια πολύτιμους συνεργάτες, τους οποίους τιμούμε, λείπουν βέβαια, αλλά πιστεύουμε ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τους τιμήσουμε σαν άξιους συνεργάτες στο όραμα, στο μεγαλειώδες και ανθρωπιστικό όραμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Αναφέρομαι βέβαια στους συμπατριώτες μας. Και δεν είναι τυχαίο και καθόλου σοβινιστικό το ότι πολύτιμοι συνεργάτες του Θόδωρου Αγγελόπουλου είναι από την περιοχή μας. Αναφέρομαι στον Γιώργο Αρβανίτη, τον φωτογράφο, το μάτι του Θόδωρου Αγγελόπουλου, και στον Θανάση Αρβανίτη, αδελφό του πρώτου. Είναι οι δύο στενοί συνεργάτες του, οι οποίοι δυστυχώς για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής τους δεν είναι σήμερα εδώ. Θέλαμε να τους τιμήσουμε για τη συμβολή τους σε αυτό το τεράστιο ιστορικό, κινηματογραφικό, πολιτιστικό, πνευματικό έργο του κορυφαίου Θόδωρου Αγγελόπουλου. Και χωρίς καμία διάθεση εκδούλευσης, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τη σημερινή διοργάνωση, που με επιμονή και υπομονή φρόντισε να έχουμε το υλικό, να γίνουν οι αφίσες, όλα αυτά τα οποία προηγούνται μιας εκδήλωσης σοβαρής που σέβεται το κοινό και τις επιλογές του, είναι ένας επίσης εκλεκτός φίλος. Η σεμνότητά του τον κρατάει μακριά, βέβαια είναι στην αίθουσα, αλλά απεχθάνεται τα φώτα, παρόλο ότι τα δουλεύει και τα επεξεργάζεται χρόνια ολόκληρα. Είναι ο Δημήτρης Καρατζούνης, ο οποίος είναι πίσω από όλα αυτά που θα δείτε αυτές τις τρεις μέρες. Εγώ προσωπικά
πολύ απλά, πολύ σεμνά, πολύ ταπεινά. Τον ευχαριστώ δημόσια, γιατί πιστεύω ότι έδωσε ένα όραμα στην πραγματικότητα, δηλαδή το να κάνουμε αφιέρωμα σε αυτόν τον κορυφαίο Έλληνα. Θέλω να σας πω επίσης ότι υπάρχει μια πιθανότητα, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι εδώ, αλλά στην προβολή της Τετάρτης, στο Λιβάδι που δακρύζει, να είναι ο κύριος Κώστας Λαμπρόπουλος, στενός συνεργάτης, διευθυντής παραγωγής και παραγωγός στην πλειοψηφία των έργων του Θόδωρα Αγγελόπουλου, καθώς και η γυναίκα του, η κυρία Φίβη Αγγελόπουλου, με την οποία είχα τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα. Σας χαιρετά πραγματικά και σας καταθέτει την ευγνωμοσύνη της που τιμάτε με την παρουσία σας στο έργο του αξέχαστου σύζυγου της και κορυφαίο Έλληνα, επιμένω, και πιθανόν να μπορέσει να είναι εδώ την Τετάρτη για να της επιδώσω μια τιμητική πλακέτα. Το έργο όμως και η διοργάνωση σημερινή έχει την ευτυχή κατάληξη να είναι αποτέλεσμα του εμείς και όχι του εγώ, ενώ του ενός ή δύο ανθρώπων. Δύο πολιτιστικοί σύλλογοι άξιοι για την προσφορά τους και δεν είναι λαμιοκεντρικοί της πρωτεύουσας του νομού, αλλά περιφερειακών πόλεων και κομοπόλων, οι οποίες μας τιμούν με την παρουσία τους, με τη συμπαράστασή τους και είναι εδώ απόψε. Αναφέρομαι βέβαια στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Μάκρης και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Οπηλέας του Πλατιστόμου, οι οποίοι χωρίς κανένα δισταγμό συμμετέχουν στην διοργάνωση αυτών των τριήμερων εκδηλώσεων. Τους ευχαριστώ δημόσια. Και επίσης θέλω να σας πω ότι τα βιβλία πάντα καταγράφουν το ταξίδι. Και όπως λέει η Μαργαρίτα Μαντά, μια από τις στενές συνεργάτητες του Θόδωρα Αγγελόπουλου, τις οποίες το βιβλίο έχουμε και διαθέτουμε, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός είναι το ταξίδι. Είναι αυτό το βιβλίο, στη διάθεση όποιου φίλου θέλει να το προμηθευτεί. Είναι μια καταγραφή, μια πολύτιμη ημερολογιακή καταγραφή των γυρισμάτων και των συνθήκων του γυρίσματος του Βλέμματος του Οδυσσέα. Δεν θα σας κουράσω άλλο, απλώς γιατί πρέπει να ελέγξω και τη συγκινησιακή προσωπική φόρτιση σε αυτή την πολύ σημαντική βραδιά και μου πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα έτσι όπως θα παρουσιαστεί, μόνο στη Λαμία παρουσιάζεται, γιατί προηγούνται μικρού μήκους ταινίες που έχουν άμεση σχέση με την ταινία και ένα slide show που θα προβληθεί σήμερα με ανέκδοτες φωτογραφίες του Δημήτρη Καρατζούνη από το αξέχαστο σε εμπειρία και σε συγκινήσεις γύρισμα του Βλέμματος του Οδυσσέα ανά τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Θα τα δούμε πρώτα. Επίσης, τεχνικό το θέμα, μετά το τέλος των slide show θα αρχίσει η προβολή της ταινίας και κάπως στο μέσο της ταινίας θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα, 5 λεπτών, και να επανέλθουμε και να ολοκληρωθεί η κινηματογραφική τραγωδία με το θαυμαστό βλέμμα του Θόδωρα Αγγελόπουλου στην μεγάλη οθόνη του θεάτρου. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Γεώργιο Ράμο και την κυρία Κατερίνα Καραδήμα, εκ μέρους των δύο πολιτιστικών συλλόγων, για ένα μικρό χαιρετισμό. Και με τη σιγουριά ότι δεν εκδικούν κανένα μέρημνο δημοσιότητος. Η δημοσιότητα φαίνεται μέσα από το έργο κάθε πολιτιστικού συλλόγου και αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο πολύτιμο. Και τελευταία, σε δύσκολες εποχές, σε εποχές που πολλοί βάρβαροι θειασότες του παρελθόντος καραδοκούν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω, το καλύτερο όπλο στα χέρια των απλών ανθρώπων πιστεύω ότι είναι ο πολιτισμός. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ράμα, έχετε την καλοσύνη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάκρης, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση αρχή του τριήμερου αφιερώματος στον Θόδωρα Αγγελόπουλο, που πέραν της αυτονόητης και αναντήρητης σημασίας του, έχει και ιδιαίτερη και συμβολική σημασία, αφού για την πραγματοποίησή του συνεργάστηκαν, όπως είπε ο προλαλής σας, για πρώτη φορά τρεις πολιτιστικοί φορείς. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και θα βρει μηνυτές και σε άλλους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής μας, σε ίδιες ή και σε άλλες μορφείς πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Γιατί στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, μόνο μια οργανωμένη προσπάθεια και ένωση των δυνάμεων που ο κάθε φορέας πολιτισμού διαθέτει θα μπορέσει να βοηθήσει το πολιτιστικό κίνημα να αντέξει και γιατί όχι να αναπτυχθεί. Ο Σύλλογος μας συμπλήρωσε 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς κατά τις δυνάμεις του στον πολιτισμό με ποικιλόμορφες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Κυρίως όμως με πλήθος αφιερωμάτων σε ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που σφράγισαν με το έργο τους στην εποχή τους. Στα πλαίσια αυτά είχαμε επιθεθεί και στον Θόδωρο Αγγελόπουλο για ένα προς τιμή του αφιέρωμα στο χωριό μας. Συμφωνήσαμε καταρχήν πριν όμως αντικειμενικοί και όχι υποκειμενικοί λόγοι
δεν επέτρεψαν τελικά την πραγματοποίηση του αφιερώματος. Η ζωή το έφερε να πραγματοποιήσουμε τελικά τον Αύγουστο του 2011 στη Μάκρη, από τα τελευταία ίσως αφιερώματα στον Αγγελόπουλο πριν τον ανεπάντηχο χαμό του. Είχαμε την τύχη επίσης να τιμήσουμε τον Μάνο Κατράκη το 1983 με παρουσία του και λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Ταξίδι στα Κύθρα», την οποία και προβάλαμε στο τέλος του αφιερώματος. Φιλοδοξία του συλλόγου μας είναι φέτος να πραγματοποιήσουμε βραδιά αφιερωμένη στην Ελένη Καραίνδρου με ή χωρίς την παρουσία της και σε συνεργασία με άλλους συλλόγους όπως και σήμερα της περιοχής μας. Για την ιστορία και μόνο, και ως ελάχιστη οφειλόμενη τιμή στον τιμόμενο στο πλαίσιο του αφιερώματος αυτών, ας μας επιτραπεί να κλείσουμε με ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το αφιέρωμα του συλλόγου μας σε αυτό. Ο Αγγελόπουλος τράβηξε τον μοναδικό και μοναχικό του δρόμο, πεισματικά προσιλωμένο στην τέχνη του, σημαντικό μέγεθος και αναγνωρίσιμη γραφή στον κινηματογραφικό πολιτισμό. Ο κινηματογράφος του Αγγελόπουλου είναι ένας κινηματογράφος ιδεών και αισθημάτων. Δεν είναι ρητορικός και αισθηματολογικός. Στην τέχνη των εικόνων αντιπαραθέτει την ποιότητα του βλέμματος, στην γραφικότητα του τοπίου, την διάρκεια του χρόνου. Όσο και αν ακούγεται οξύμορο για έναν σκηνοθέτη σπάνιας εικαστικής πληρότητας, ο Αγγελόπουλος απαξιώνει συχνά την εικόνα ως πηγή ψευδεστήσεων και πρόχειρων εντυπώσεων. Τα άδεια κάδρα, η ομίχλη και η υγρασία παραπέμπουν στους βυζαντινούς ζωγράφους, όπου το ζητούμενο δεν ήταν η καταγραφή, αλλά το νόημα. Ο Αγγελόπουλος, εμπνεόμενος από τη μικρή, μεγάλη, πάντως άλλη Ελλάδα, που βίωσε και βιώνει μέχρι σήμερα τα δεσμά της ιστορίας, δέσμιος και ο ίδιος αυτής της ιστορίας, συνειδητοποιώντας το μεγάλο δράμα των ανθρώπων που προδόθηκαν από την ιστορία, προδομένος και ο ίδιος θα κάνει το ταξίδι στον κινηματογράφο, κουβαλώντας την απογοήτευση και των ηρώων του. Η εξόριστη των ταινιών του, που διέτρεξαν από άκρου εις άκρου την επικράτεια, θα συνεχίσουν το ταξίδι της εξορίας τους, έχοντας την ιστορία ως φόρο. Τελειώνοντας, θα λέγαμε ότι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, με το ανεπανάληπτο και τεράστιο έργο του, κατέλαβε την αρμόζουσα θέση στο εικονοστάσι των Αγίων του ελληνικού πολιτισμού και όχι μόνο. Καλή συνέχεια. Και παρακαλώ την κυρία Καραδίμα εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατιστόμου Πηλέας για ένα μικρό χαιρετισμό και αμέσως μετά, όταν τα φώτα χαμηλώσουν, ελπίζουμε ότι η κινηματογραφική μαγεία του Θόδωρου Αγγελόπουλου θα πλημμυρίσει για μια ακόμη φορά αυτή την αίθουσα. Βροχή, σιωπή, ομίχλη, ταξίδι, έρωτας, ποίηση, ιστορία, μνήμη, περιπλάνηση, σύνορα, προσφυγιά, εξορία, συλλογικότητα, επανάσταση, θάλασσα, αγάλματα, αρχαία τραγωδία. Είναι ίσως ορισμένες από τις λέξεις που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν την κινηματογραφική γραφή του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατιστόμου Πηλέας, θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ απόψε και την τιμή μας για να τιμήσουμε αυτόν τον πολύ μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη που τόσο άδικα και πρόωρα έφυγε από κοντά μας. Θεωρήσαμε σαν ελάχιστο χρέος μας να συνεισφέρουμε όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας στο να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, που όλη του η ζωή και το έργο είναι συνυφασμένα με την υψηλή αισθητική και τη διαρκή αναζήτηση της ομορφιάς. Ανακαλώντας τη μνήμη μας το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, έρχονται στο μυαλό μας εικόνες που μας μιλούν για το χθες, ενώ ταυτόχρονα σκιαγραφούν το αύριο, που ψηλαφώντας τις ανοιχτές πληγές του ιστορικού μας σώματος, ιχνηλατούν το μέλλον, αναζητώντας όμως ένα καινούριο όραμα για τον κόσμο.
Εικόνες από το σώμα της Ελλάδας, παρμένες με τόση αγάπη. Εικόνες από τη φύση, σε όλες τις εποχές. Εικόνες από το αρχιτεκτονικό τοπίο της πατρίδας. Εικόνες όπου στη ροή του χρόνου ξετυλίγεται η ανθρώπινη τραγωδία, καθώς η ιστορία προχωρά στον δρόμο της. Αυτόν τον ποιητή των εικόνων, τον υπερευαίσθητο καλλιτέχνη, τον άγρυπνο πολίτη, τον άνθρωπο που μας θυμίζει τον ελληνικό πολιτισμό που έχουμε ανάγκη και που θα μας άξιζε, ήρθαμε να τιμήσουμε εδώ απόψε. Στην προτροπή του ποιητή, όπου και να σας βρει το κακό αδερφή, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τώρα που το κακό μας έχει βρει, αδερφή, ας συγκατανεύσουμε και ας μνημονεύουμε Διονύσιο Σολωμό και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ας μνημονεύουμε Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, Βασίλη Τσιτσάνη, Οδυσσέα Ελίτη και ας μνημονεύουμε Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ευχαριστώ. Και χαμηλώνοντας τα φώτα, ξεκινάμε με ένα slide show ανέκδοτων φωτογραφιών από το γύρισμα της ταινίας «Το βλέμμα του Οδυσσέα» και ο φωτογράφος και στενός συνεργάτης του Θόδωρο Αγγελόπουλο, ο Δημήτρης Καρατζούνης, για να μην πέφτουν απλώς στο κενό οι φωτογραφίες, θα μας επισημαίνει σε αυτό το μικρό, μικρής διάρκειας slide show τι ακριβώς δείχνουν οι σκηνές. Αν και θα δείτε ότι είναι, καταγράφουν με τη δικιά τους ευαισθησία τη μαγεία των γυρισμάτων πίσω από την κάμερα. Καλή αρχή.